Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του Κυπριακού. Παρακολουθούμε το κατοχικό καθεστώς που τεντώνει το σχοινί, χρησιμοποιώντας τους εγκλωβισμένους τώρα για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Μετά την ανακοίνωση λοιπόν της πρόθεσης τους για επιβολή δασμών από την 1η Οκτωβρίου επί της ανθρωπιστικής βοήθειας που αποστέλλεται στους εγκλωβισμένους, τώρα εμφανίζονται από ό,τι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, με την απαγόρευση μεταφοράς 8 βιβλίων για τους μαθητές των σχολείων μας στις κατεχόμενες περιοχές. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι, όπως δήλωσε το πρωί ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής, πρόκειται για βιβλία γλώσσας, ιστορίας και θρησκευτικών. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο κ. Βασίλης Πάλμας. Κύριε Πάλμα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Βλέπουμε συνεχώς λοιπόν τώρα και κάπως τελευταία το κατοχικό καθεστώς να τεντώνει έτσι λίγο το σχοινί και να δημιουργεί μια ένταση. Θέλουμε να μάθουμε ποιες είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης και πώς βλέπει και πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Όλα όσα προκύπτουν γύρω από αυτά τα θέματα αντιλαμβάνεστε πως είναι και απαράδεκτα και καταδικαστέα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια δείξαμε όλη την καλή διάθεση την οποία θα πρέπει να έχουν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για λύση του Κυπριακού. Και δυστυχώς αυτά δεν συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την τουρκοκυπριακή πλευρά, την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Grand Montana, παρουσιάζονται τέτοιου είδους μορφής ζητήματα, για τα οποία εμείς θεωρούμε πως όχι μόνο κάνουν κακό στην υπόθεσή μας, αλλά δηλητηριάζουν και το κλίμα μεταξύ του λαού, που αντιλαμβάνεστε πως θα μπορέσουμε να βρούμε μία λύση όταν και εφόσον δημιουργούνται θέματα και αφορούν τον κυπριακό λαό, και όταν λέω κυπριακό λαό εννοώ και τους τουρκοκυπριούς συμπατριώτες. Επομένως, αυτά μόνο κακές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρουν, τα καταδικάζουμε, θα κάνουμε διαβήματα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα για να δημιουργηθούν νέα δεδομένα και νέες συνθήκες και ασφαλώς δεν θα μείνουμε με στα δεδομένα τα χέρια. Λοιπόν, η Τουρκία έχει αναφερθεί αρκετές φορές για σχέδιο Β και σχέδιο Γ. Αυτά να υποθέσουμε ότι είναι στα σχέδια Β και Γ, δηλαδή κάποιες καινούργιες ενέργειες, και ίσως να βλέπουμε και περισσότερο να θέλουν να δώσουν, δηλαδή όταν ακούμε για επιβολή δασμών, απευθείας εννοούμε για αναγνώριση. Είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους, είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που να παραπέμπουν σε ένα νέο κρατήριο, και αυτά αντιλαμβάνεστε όλα δημιουργούν τέτοιες συνθήκες και τέτοια δεδομένα που μόνο στην διχοτόμηση παραπέμπουν, και διαρωτούμε πραγματικά πώς μπορούν να ισχυρίζονται για την ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς για την αποτυχία των συνομιλιών του Grand Montana, όταν 2 μήνες μετά από αυτές τις συνομιλίες εκπέμπουν και δίνουν αυτή την εικόνα και έχουν αυτές τις αντιδράσεις για σχέδιο Β και σχέδιο Γ, δηλαδή έξω από τα πλαίσια των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, έξω από τα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, να κινούνται και να δημιουργούν δεδομένα αναγνώριση του ψευδοκράτου. Μάλιστα. Το θέμα, κύριε Πάλαμα, είναι να διερωτηθούμε και εμείς πλέον πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε και ποια καινούργια διαβήματα θα πρέπει να κάνουμε, γιατί βλέπουμε το κατοχικό καθεστώς να ριζώνει και δύσκολα πλέον και συνεχώς να οδηγούμαστε σε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αν μπορείτε να μας πείτε, την Δευτέρα θα είναι και η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα τύχουν ενημέρωση. Θα γίνει η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, θα ανασκοπηθούν τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Θα ενημερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο για τις επαφές και τις συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Και βεβαίως θα ακουστούν και οι απόψεις και οι θέσεις των κομμάτων γύρω από το εθνικό θέμα. Και περιμένουμε και θεωρούμε πως η κάθε εισήγηση από κάθε κόμμα, από κάθε πολιτική γραμμή είναι και χρήσιμη και επιβεβλημένη να είναι. Μάλιστα. Και ασφαλώς ο δημοκρατικός διάλογος μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο πάντα είναι κάτι το οποίο αναζητούμε. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, άρα αναμένουμε δηλαδή 1η Οκτωβρίου ότι θα επιβάλλουν δασμούς στις ανάγκες και στα τρόφιμα που αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει κάποια ενημέρωση, μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρεται για διαβήματα του Γενικού Γραμματεία ακόμη και της UNFICIP. Βεβαίως, θα γίνουν διαβήματα, διότι πώς μπορούμε να μιλούμε για μια λύση του Κυπριακού, για συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους και να ελεγχθούν και να πράξουν με αυτόν τον τρόπο. Περιμένουμε τα διαβήματα από το Γενικό Γραμματέα για τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε αυτό το θέμα να λήξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάλμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί αύριο για το Ταλίν της Εσθονίας, όπου θα παρευρεθεί στο άτυπο δείπνο που θα παραθέσει αύριο βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, και ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Γιούρι Ράτας, η χώρα του οποίου προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Προεδρίας, στο δείπνο θα γίνει η ανασκόπηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί ως προς το μέλλον της Ένωσης από την διακήρυξη της Πρατισλάβας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο και του πρόσφατου δικού χάρτη Γιούνκερ για μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη που προβλέπει τη λήψη οριστικών αποφάσεων το 2019 μετά τον Brexit. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η ευνηδιαστική μετάβαση του Δημάρχου Πάφου Φέδωνα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, προκειμένου να δώσει στοιχεία για όλα όσα το τελευταίο διάστημα καταγγέλει δημοσίως. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Πάφου, κύριος Φέδωνας Φέδωνος. Κύριε Φέδωνος, καλησπέρα σας. Κύριε Φέδωνος, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο κύριος Φέδωνος λοιπόν απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν μπορείτε, κύριε Φέδωνος, να μας πείτε λίγο για τις, όσα μπορείτε να πείτε φυσικά για τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την κατάθεσή σας χθες στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Μπορούν να υποθούν? Βεβαίως όχι. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή όσον αφορούν τα θέματα τα οποία έχετε κατά καιρούς. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα πράγματα έχουν δοθεί ονόματα, έχουν δοθεί λεπτομέρειες, οι οποίες πλέον είναι ζήτημα της αστυνομίας να δει αυτά τα ζητήματα. Θέλει προσοχή. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι πρέπει να κληθούν, μάρτυρες που ήταν αυτόψεις μάρτυρες. Αντιλαμβάνεστε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να έχουμε κατάληξη αυτών των σκανδάλων ενώπιον του κακουριοδικίου. Χρειάζεται πολλή δουλειά, προσεκτική, μεθοδευμένη δουλειά, για να μπορέσουν αυτές οι υποθέσεις να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε, φύγετε το όνομα Φέδωνα. Δεν είναι θέμα να τα λέει ο Φέδωνας ή τα λέει οποιοδήποτε, γιατί κάποιους μπορεί να ενοχλεί κιόλας, μα γιατί τα λέει ο Φέδωνας. Τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί αυτά όλα που συμβαίνουν στον τόπο μας. Τους ενοχλεί ο τρόπος που τα λέω, γιατί να τα λέω, αντί να τους ενοχλεί γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον τόπο μας. Γιατί για δεκαετίες συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα και κατέστρεφαν τις προοπτικές των πόλεων μας, των δήμων μας, του τόπου μας, του κράτους μας. Αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολήσουν. Και το δεύτερο είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Είναι πολύ σημαντικό σε έναν τόπο τα δημαρχεία, το κράτος, τα υπουργεία, η δημόσια διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί με διαδικασίες διαφάνειας και ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην μπορεί ο κάθε μασκαράς, επειδή έχει το δικαίωμα μιας υπογραφής, να αποφασίζει είτε έτσι είτε άλλος πώς, και επειδή ακριβώς του δίνεται αυτή η διακριτική ευκαιρία να ζητά και έναν εκατομμύριο πίστες, 100.000 ευρώ, 200.000 και πάει λέγοντα. Και κάποιοι να κάνουν περιουσίες εκατομμυρίων στη βάση του λαδώματος και της μίζα. Ολόκληρες περιουσίες στην Κύπρο δημιουργήθησαν γιατί κάποιοι ανίκανοι κατά τα άλλα, ικανοί όμως στο να δωροδοκούν και να στείλουν δίχτυα και κυκλώματα, κατάφεραν να κάνουν περιουσίες εκατομμυρίων χωρίς να είναι ικανοί να έχουν τέτοιες περιουσίες, απλώς επειδή ήταν ικανοί στο παρασκήνιο και στα κυκλώματα. Μάλιστα, κύριε Φέδωνος, κάτι όμως το οποίο γνωρίζουμε όλοι, ότι όλα αυτά, αυτή η διαφθορά υπάρχει εδώ και χρόνια και φυσικά είναι καιρός να σταματήσει. Το θέμα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Δηλαδή, είναι εύκολο να γίνει αυτό? Εάν δηλαδή υπάρχουν τόσα άτομα και είναι ανακατεμένη σε τόσα σκάνδαλα διαφθοράς. Εγώ δεν θα πω μεγάλη κουβέντα, ούτε θα πω εάν συστρατευτούσε αυτή την προσπάθεια ακόμη 40-50 άτομα σε όλη την Κύπρο, δεν χρειάζονται πολλοί. Αλλά φτάνει άνθρωποι που γνωρίζουν να μιλήσουν. Όταν μιλήσουν και αντί να πας φυλακή 10-20, πάνε στη φυλακή 70 και 80 και 100 άτομα, και όταν δημευθούν περιουσίες
Και όταν ανακαλυφθούν οι διαδρομές του χρήματος σε ένα σωρό τράπεζες και εταιρείες του εξωτερικού που τα βγάζουν κάποιοι, εδώ πέρα έχουμε 3-4 ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι μας ευρέθησαν με ένα σωρό περιουσία στο Λονδίνο. Πώς έκαναν αυτή την περιουσία στο Λονδίνο, όντας οι ίδιοι μη επιχειρηματίες, οι σύζυγοι τους να μην είναι επιχειρηματίες, να λαμβάνουν ένα μισθό 4-5 χιλιάδες ευρώ, πώς τα κατάφεραν αυτοί να κάνουν περιουσίες τόσων εκατομμυρίων? Άρα, όταν βρεθούν τα χρήματα αυτά και δημευθούν και τους υποχρεώσουν να τα φέρουν πίσω, να δείτε πώς μπαίνει η τάξη και πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα, κύριε Αφέδρος. Υπάρχουν άτομα τα οποία, όπως είπατε, ενοχλεί το όνομα Φέδωνος, αλλά υπάρχουν και άτομα που πικροτούν την όλη στάση. Θα ήθελα έτσι πολύ απλά να μας πείτε πώς πήρατε αυτή την απόφαση να τα βάλετε με όλους και με όλα. Μα δεν είναι απόφαση να τα βάλω με όλους και με όλα. Εγώ κάνω ένα πράγμα πολύ απλό. Λόγω των καθηκόντων των οποίων ασκώ και επειδή ασχολούμαι με τα κοινά, περιήλθαν εις γνώση μου συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αυτό είναι το θέμα των τουρκοκυπριακών, είτε το θέμα με πολεοδομίες, είτε είναι το θέμα του αλφαϊδομή. Είναι υποχρέωσή μου να μιλήσω και δημόσια και στην αστυνομία και στο γενικό ελεκτή. Πράττω το αυτονόητο, ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο εκατάντησε να αποτελεί έργων θαυμαστών και ξεχωριστών και άξιων λόγου η αυτονόητη πράξη εκ μέρους ενός δημοσίου προσώπου. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο πράττω είναι το αυτονόητο. Δεν πράττω κάτι περισσότερο. Τώρα, γιατί ξεχωρίζει όπως τη μύγα μέσα στο γάλα, γιατί πολλοί άλλοι δεν πράττουν το αυτονόητο. Μάλιστα, αναφερθήκατε και το πρωί σε άλλες δηλώσεις σας ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσετε σε αποκάλυψη και δημοσιοποίηση ονομάτων. Αυτό πώς θα γίνει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι, αν χρειαστεί κάποια πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα, αν χρειαστεί θα τα πούμε και δημόσια. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι να πηγαίνει να λέει για κάποια ποινικά ζητήματα στην αστυνομία. Εάν όμως ένα πράγμα είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή αν εσείς ο δημοσιογράφος αγοράσατε ένα χωράφι 1 εκατομμύριο ευρώ την τάδε ημερομηνία, και αυτό το πράγμα δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο, είναι τη τάση γνωστό, ναι, μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε. Μάλιστα. Και να το πούμε και από τηλεοράσεως. Και εδώ πέρα έχουμε πολιτικά πρόσωπα, πολιτικό πρόσωπο τουλάχιστον, το οποίο πούλησε περιουσία και ζήτησε από τον επιχειρηματία να μην δηλώσουν στο κτηματολόγιο το πραγματικό τίμημα. Με σκοπό να μην πληρώσει φόρων εισοδήματος 20% κεφαλαιοκτικών κερδών. Δηλαδή, αντί να πάνε 200.000 ευρώ στην τσέπη του κράτους, το έκανε για να μείνουν 200.000 ευρώ στην πηγή του τσέπη. Μάλιστα. Και όλες οι αναφορές σας είναι για πολιτικά πρόσωπα, κύριε Φέδωνος. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε, υπάρχουν έτσι οι περιπτώσεις που σας παίρνουν, ας πούμε, τηλέφωνο ή πολιτικοί, ή και απλώς κόσμος, κάποιος ο οποίος να γνωρίζει για κάποιο θέμα, για κάποιο σκάνδαλο, έτσι ώστε εσείς να το βγάλετε στη δημοσιότητα που βρήκατε όλο αυτό το θάρρος? Υπάρχει ένας φόβος. Γενικά ζούμε σε μια κοινωνία κλειστή. Η κυπριακή κοινωνία είναι η κοινωνία η κλειστή της φιλίας, της κουμπαριάς, του γείτονα, του κυκλώματος, του πολιτικού που είναι στο ίδιο κόμμα κτλ. Το οποίο δύσκολα, ενώ ο άλλος ήταν παρόν ή ο ίδιος έδωσε μίζες, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει το θάρρος να πάει να πει ότι ναι, εγώ πήγα και πήρα και έδωσα μίζαν εκεί ή εγώ έκανα αυτή την πράξη. Ο ένας λόγος είναι γιατί κινδυνεύει να πάει και ο ίδιος στη φυλακή. Άρα σου λέει να πω να βγάλω τα μάτια μου μόνος μου, είναι το ένα. Όμως το κυπριακό δικαιακό σύστημα με το δικαίωμα που υπάρχει στην Γενική Εισαγγελία να βγάζει κάποιους μάρτυρες, και αν περάσει και η νομοθεσία με την οποία θα υπάρχει η προστασία των μαρτύρων, δηλαδή κάποιος ο οποίος μιλά να προστατεύεται και από θέμα να μην διώκεται ο ίδιος ως μάρτυρας κατηγορίας, αλλά ακόμη και να κρατείται και η ανωνυμία του ή και να προστατεύεται στον χώρο εργασίας του. Όταν λέω να προστατεύεται,
Όχι να του βάλει ένα αστυνομικό να τον προσέχει, αλλά να προστατεύεται για το θέμα των προαγωγών του, των μετακινήσεων του. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω λοιπόν, τότε πάρα πολύ θα μιλήσει. Μάλιστα. Κύριε Φεδονός, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Και καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Σε δύο ριστάσεις εργασίας κατήλθαν οι νοσηλευτές μέλη της Πασινό και της Πασιδή, καθώς και γιατί της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών στα τμήματα πρώτων βοηθειών σε όλα τα νοσοκομεία, με αφορμή των ξυλοδαρμών νοσηλευτών στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τα ξημερώματα της Κυριακής. Η στάση εργασίας, να φέρουμε, διήρκησε από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ωστόσο, τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών σε όλες τις πόλεις λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες των δημόσιων νοσηλευτήριων εργάστηκαν κανονικά. Στο τμήμα λοιπόν πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος χαιρέτησε την υπεύθυνη στάση των συντεχνιών, γιατί, όπως είπε, η σημερινή στάση εργασίας λήφθηκε με μέγιστη πρόνοια, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι ασθενείς. Πρωήν, σε συνάντηση που είχα επί τούτου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις, γιατί έχει εκφράσει την ανησυχία του ο πρόεδρος. Του εξήγησα τα σχεδιαζόμενα μέτρα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί με τις συντεχνίες από προηγούμενο στάδιο και έλαβα ρητές οδηγίες για να προχωρήσουμε ανάμεσα στην και με ταχύς ρυθμούς στην υλοποίηση των μέτρων τα οποία δρομολογούνται. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Παμπορίδη? Είναι μια σειρά από μέτρα. Υπάρχουν πρακτικά μέτρα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της πραγματικής αστυνόμευσης των χώρων, ενδεχομένως και δια της άμεσης πρόσληψης με αγοράν υπηρεσιών ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες θα συνδράμουν την αστυνομία στην επιτήρηση του χώρου, γιατί η ευθύνη παραμένει στις αστυνομικές δυνάμεις του κράτους. Υπάρχουν μέτρα νομοθετικά τα οποία θα συζητηθούν και με την νομική υπηρεσία, όπως είναι η αναγνώριση της αυξημένης ποινής σε περιπτώσεις όπου ασκείται βία ή επίθεση ή σωματική ή άλλη βία εις βάρος λειτουργών υγείας την ώρα άσκηση των καθηγόντων τους. Υπάρχει η ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας με τη δυνατότητα να αρνηθούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες όπου αισθάνονται ότι απειλούνται ή όπου ασκείται βία εις βάρος τους. Αυτά είναι τα νομοθετικά μέτρα και γι' αυτό θα θέλουμε και τη βοήθεια της Βουλής για να μπορέσουν να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις. Καθώς επίσης και το ενδεχόμενο μηχανικής και τεχνικής στήριξης της αστυνόμευσης με την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και μέσα στους χώρους όπου παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Ένας λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι για να ταλαιπωρήσουμε τους ασθενείς. Είναι το 12ο περιστατικό, όπως έχετε πει και εσείς, το οποίο βλέπουμε ότι δεν γίνεται και τίποτα για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Γι' αυτόν και τον λόγο κάνουμε μια διοριστά συνεργασίας, έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα στον εργοδότη μας, που είναι το κράτος, αλλά και στους συμπολίτες μας, ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον παρόμοια περιστατικά και ότι παρόμοια περιστατικά πρέπει να τιμωρούνται. Παραδειγματικά, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους εργαζομένους, τότε θα μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε περισσότερα και να βλέπουμε και την υγεία των ασθενών μας. Έχει πάρει ζεστά το θέμα και θεωρούμε οι τοποθετήσεις του είναι θετικές. Εκ μέρους μας, εκείνο που θέλουμε να μεταδώσουμε είναι ότι με αυτήν τη συμβολική στάση εργασίας θέλουμε να στείλουμε τρία μηνύματα. Πρώτο μήνυμα είναι προς τους συμπολίτες μας ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξουν νοοτροπία προσερχόμενοι στις πρώτες βοήθειες και να βλέπουν με θετικό μάτι τους εργαζόμενους εδώ και ότι προσερχόμενοι εδώ επιζητούν την υγεία τους και όχι οτιδήποτε άλλο. Δεύτερο μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στην πολιτεία ότι θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο και θα πρέπει να πάρθουν εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για προστασία των εργαζομένων. Και τρίτο μήνυμα είναι προς τις υπηρεσίες υγείας, υπουργών υγείας, διευθύνσεις των νοσοκομείων, ότι θα πρέπει να ξανακάτσουμε κάτω, να δούμε εσωτερικά τα λειτουργικά προβλήματα των πρώτων βοηθειών. Συνεχίζουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Ρουσιά για να μας δώσει τις αποφάσεις της πρωινής συνεδρίας. Κωνσταντίνα, σε ακούμε.
Σχέδια που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, νέους στοιχειούχους αλλά και χαμηλοσυνταξιούχους ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την συνεδρία, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία Ζέτα Μιλιανίδου, δήλωσε ότι υπήρξε υπουργική απόφαση όπου έχει συσταθεί Υπουργική Επιτροπή από τους Υπουργούς Παιδείας, Υγείας και Εργασίας για να αντιμετωπιστούν τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Με βάση τη μελέτη που έχουν αποφασιστεί σήμερα τα δύο νέα μέτρα για άτομα με αναπηρίες. Το πρώτο είναι η οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό, με στόχο και αποστολή την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά με αυτισμό. Κέντρο που δεν υπάρχει τώρα και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι οικογένειες που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτισμού. Με βάση την απόφαση, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη στις οικογένειες και τα παιδιά, όπως και η αξιολόγηση και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η δεύτερη απόφαση αφορά ένα νέο σχέδιο ένταξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ουσιαστικά αφορά ιδιαίτερα ενήλικες που έχουν ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν προβλήματα νοητικής στέρησης. Το σχέδιο αυτό αφορά στη δημιουργία 5 έως 10 αυτόνομων σπιτιών στην κοινότητα. Θα μπορούν αυτά τα άτομα να διαβιούν αυτόνομα σε κοινότητες και να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες που χρειάζονται. Ανακοινώθηκε επίσης ένα νέο έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους νομικής μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης ώστε να κάνουν την πρακτική άσκησή τους και θα καλύπτεται μια αμοιβή για πρακτική εξάσκηση των νέων μας της τάξης των 650 ευρώ κάθε μήνα, καθώς θα ακολουθήσουν σχέδια και για άλλα επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, το Υπουργικό ενέκρινε άλλα δύο σχέδια για χαμηλοσυνταξιούχους. Το πρώτο αφορά στην παροχή δωρεάν διακίνησης με τα λεωφορεία και το δεύτερο σχέδιο αφορά χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους του σχέδιου ενίσχυσης και συγκεκριμένα την επιχορήγηση διαμονής τους κατά τους χειμερινούς μήνες για διακοπές σε ξενοδοχεία των ορεινών φερέτρων. Αυτά, Κωνσταντίνα, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λόγος και πάλι σε εσένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Στην σύλληψη 44χρονου εθελοντή πενταετούς υποχρεώσεως της Εθνικής Φρουράς, κυρίες και κύριοι, προχώρησε η αστυνομία για εμπλοκή του σε δύο τουλάχιστον βομβιστικές επιθέσεις στη Λεμεσό. Ενώ οι αστυνομικές αρχές ελπίζουν ότι η σύλληψή του θα οδηγήσει στην εξιχνίαση πολλών άλλων υποθέσεων που απασχολούσαν την αστυνομία όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά και παλαιότερα. Στα ίχνη της πύρας που σκόρπιζε βομβιστικές επιθέσεις στη Λεμεσό φαίνεται να βρίσκονται ανακριτές του τα ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση προχώρησαν στη σύλληψη 44χρονου προσώπου εναντίον του οποίου προέκυψαν ισχυρές μαρτυρίες ότι ενέχεται στην έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε πρόσφατα σε όχημα 57χρονης και μια δεύτερη που σημειώθηκε κατά το 2016 σε μπειραρία της πόλης. Αυτό που προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά είναι το γεγονός ότι ο 44χρονος υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά και συγκεκριμένα σε μονάδα που εδρεύουν αποθήκες εκρηκτικών. Ότι έχει συλληφθεί για δύο υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες δεν είναι μόνο οι δύο αυτές, αλλά είναι πολύ περισσότερες και σίγουρα στο στόχαστρο της αστυνομίας. Και στο επίκεντρο, αν θέλετε, θα είναι και οι υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν στα ίδια πολύ σοβαρά αδικήματα. Μία από τις δύο μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν εναντίον του 44χρονου έκανε λόγο για μία μικρή άσπρη μοτοσυκλέτα, η οποία θεάθηκε να κινείται στις σκηνές των δύο βομβιστικών επιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο 44χρονο συλληφθής να είναι το πρόσωπο το οποίο προμήθευε ή κατασκεύαζε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Να μου επιτρέψετε να μην προχωρήσω σε περαιτέρω αποκάλυψη οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών ενδεχομένως να αποτελεί μαρτυρία η οποία θα χρησιμοποιηθεί την επαύριο στα πλαίσια προσωποκράτησης. Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς ερευνών ήδη τελεί υποκράτηση ένας 29χρονος Σύρος ενώ καταζητείται και δεύτερος ομοεθνής του. Ο 44χρονος θα οδηγηθεί εκ νέου αύριο στο δικαστήριο διότι η σημερινή διαδικασία διεκόπη αφού εναντίον του προέκυψαν νέα στοιχεία. Με την παρουσία του υπόπτου στο δικαστήριο απειλήθηκαν επεισόδια από συγγενείς της 57χρονης εναντίον της οποίας τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, προχώρησε στην σύλληψη ενός ακόμη προσώπου για υποθέσεις εμπριστικές επιθέσεις, με συγχωρείτε, και για ρήψεις πυροβολισμών. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνο, λόγος πάλι σε σένα.
Στη σύλληψη του 20χρονου Σύρου που καταζητείται ως ύποπτος σε σχέση με την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Λεμεσό σε κατάστημα πώλησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προχώρησε σήμερα το απόγευμα η αστυνομία. Ο 20χρονος φέρεται ως ένα από τα δύο πρόσωπα που θεάθηκαν να επιβαίνουν σε όχημα λίγο μετά τη διάπραξη της εγκληματικής ενέργειας, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν την ίδια μέρα εναντίον άλλου καταστήματος πώλησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό και του δεύτερου προσώπου που θεάθηκε να επιβαίνει στο όχημα, ενώ ο 20χρονος Σύρος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από το αστυνομικό δελτίο και πάλι λίγο σε σένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στον Σημεντοπείο Βασιλικού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό υπαλλήλου ιδιωτικής εργοληπτικής εταιρείας που έχει αναλάβει την εκτέλεση εργασιών στο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος από την Ελλάδα που βρισκόταν σε ανυψωτικό μηχάνημα και εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ύψος 5 μέτρων βρέθηκε στο κενό. Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο 55χρονος Ελλαδητής εργάτης που έπεσε από ύψος 5 μέτρων στο τσιμεντοπείο Βασιλικού. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί με θύμα υπεργολάβο ιδιωτικής εργοληπτικής εταιρείας που είχε αναλάβει την εκτέλεση εργασιών. Ο 55χρονος βρισκόταν στην μεταλλική πλατφόρμα Γερανού και επρόκειτο να ελέγξει με μανόπετρο την πίεση του σειρματόσχηνου σε υποκατασκευή σελότου τσιμεντοπείου. Σε κάποια στιγμή, κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες, κόπηκε στα δύο το σειρματόσχηνο που συγκρατούσε το καλάθι εντός του οποίου ήταν ο υπεργολάβος, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό βία. Ο 55χρονος εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο έδαφος και στο βαρύ μεταλλικό εξάρτημα και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό του. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως διαπιστώθηκε, υπέστη πολλαπλά κατάγματα και παραμένει για νοσηλεία, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή. Επιτόπου μετέβει ο προϊστάμενος και λειτουργεί του γραφείου εργασίας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ στο πλευρό των ερευνών και του εργάτη η διεύθυνση του τσιμεντοποιείου που εξετάζει και αυτή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μέχρι στιγμής, από τα ευρήματα των ερευνών φαίνεται να προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και πριν συνεχίσουμε να κάνουμε και μία αναφορά για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι μεταξύ των κοινοτήτων Βάβλας και Παρσάτα της επαρχίας Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Αντρέα Κετή, τέθηκε γύρω μετά τις 6 η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Και δεν συντέχει κανένας κίνδυνος, κυρίες και κύριοι, όπως ανέφερα, υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Βάβλας και Παρσάτα της επαρχίας Λάρνακος. Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις προεδρικές εκλογές. Εισήγηση προς το κίνημα Νοικολόγων Συνεργασία Πολιτών να προχωρήσει στην σύγκληση έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής, ώστε διαζώσεις να εκφράσει τις απόψεις του, ζήτησε από τον Γιώργο Περδίκιο, ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία, Σταύρος Μαλάς, με τον οποίο μέχρι τώρα στιγμής στηρίζει το ΑΚΕΛ. Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε με περίπου επί όλων των θεμάτων, για το Κυπριακό, την οικονομία, τα θέματα της ανάπτυξης, τα θέματα του περιβάλλοντος, κοινωνικά ζητήματα πολιτικής. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία νιώθω προσωπικά ότι οι θέσεις μας συγκλίνουν, πλησιάζουν. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι φυσικό, και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα θέματα. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο και για το κίνημα των οικολόγων, δεδομένου ότι μπήκε σε μια διαβούλευση και με άλλους υποψηφίους, να μας δοθεί ευκαιρία να παρουσιαστούμε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, φίλε Γιώργο, να εκφράσουμε τις απόψεις μας διαζώσεις για να έχουμε ένα πιο εκτεταμένο και παραγωγικό, είμαι σίγουρος, διάλογο, για να μπορέσετε κι εσείς να καταλήξετε στην τελική σας απόφαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα, πρέπει να πω, ότι στα πλείστα θέματα, ακόμα και στο Κυπριακό, υπήρχαν σημεία τα οποία είμαι σίγουρος ότι μας προβληματίζουν από κοινού. Στα πλείστα θέματα υπήρξε πλήρης συναντήληψη. Η εισήγηση του κυρίου Μαλά, η πρόταση του για να ουσιαστικά έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής,
θα μελετηθεί και θα πάρει την σωστή απάντηση, πιστεύω, μετά από απόφαση των συλλογικών οργάνων του κινήματος. Λίγο δύσκολο βεβαίως. Ο χρόνος δεν μας παίρνει πολλά, γιατί από εβδομάδες ξεκινούν οι επαρχιακές επιτροπές, στις οποίες πρέπει να παραδώσουμε συγκεκριμένα έγγραφα. Στο μάτι του κυκλώνα, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε από το βράδυ της Δευτέρας η Σαμοθράκη, καθώς χτυπήθηκε φνηδιαστικά από έντονα καιρικά φαινόμενα που της άφηναν σοβαρά προβλήματα σε βασικές υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο συνάδελφός μας από την Αθήνα, Γιώργος Φωκιανός. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Γιώργος, ακούμε. Βιβλική είναι η καταστροφή στη Σαμοθράκη, η οποία εκλήγει, όπως είπες και εσύ, από σφοδρές καταιγίδες το βράδυ της Δευτέρα. Τόνοι λάστις κατέβηκαν από το βουνό κλείνοντας δρόμους και καταστρέφοντας αυτοκίνητα. Μεγάλες ζημίες έχει υποστεί το Δημαρχείο, στο οποίο κατέρευσε ένας τείχος με την λάσπη να εισβάλλει μέσα, καταστρέφοντας όλη την υλικοτεχνική υποδομή. Ανάλογες καταστροφές υπέστη και το κέντρο υγείας του νησιού, όπου δίνεται μάχη ώστε να καθαριστεί το συντομότερο δυνατόν και να λειτουργήσει με κινητό εξοπλισμό που έφτασε από τον Εύρο. Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνε, το νησί έχει κοπεί στα δύο, καθώς κατέρευσε γέφυρα λίγο έξω από την χώρα. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολύ σοβαρό είναι και το πρόβλημα στο δίκτυο ίδρυψης, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές βλάβες. Να πούμε ότι προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες από τις ζημίες στις υποδομές του νησιού, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης έκρινε έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 150.000 ευρώ. Τέλος, Κωνσταντίνη, για να αντιληφθούμε το ύψος της βοήθειας που έπεσε στο νησί, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σε διάστημα 2 ώρων έβρεξε όσο βρέχει συνήθως από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Κωνσταντίνη. Μάλιστα. Γιώργο, να περάσουμε τώρα σε μια έτσι καινούργια απόφαση της Τουρκίας να απαγορεύσει σε τουρκικά σκάφη να πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Τώρα, γιατί προχώρησαν σε αυτή την απόφαση? Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία πάρθηκε από τα διπλώματα φορών της Τουρκίας, Αχμέτ Αρσλάν, έρχεται ως απάντηση στις καταστάσεις από την πλευρά των ελληνικών αρχών τουρκικών πλοίων, τα οποία παραβίαζαν συγκεκριμένες διεθνείς διατάξεις και δεν είχαν τα προβλεπόμενα σωστικά μέσα. Και γι' αυτό το λόγο τα τουριστικά, τα πλοία που προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά από τους καινούς κυρίως μήνες, αποφασίστηκε από την Τουρκία να πάψουμε να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά. Σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή, να πούμε, η συγκεκριμένη απόφαση, ούτε τα ελληνικά τουριστικά πλοία θα μπορούν να γυρίζουν τα τουρκικά λιμάνια. Όπως και να έχει, Κωνσταντίνε, στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται ο Τούρκος Υπουργός των Μεταφορών, όπου και θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του και μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, η ομάδα Anonymous Greece προχώρησε σε διαρροή εγγράφων της Τράπεζας της Ελλάδος που υπέκλεψε κατά την διάρκεια της κυβερνοεπίθεσης που πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή. Από τη μεριά της τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος, με ανακοίνωσή της που εξέδωσε, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οι Anonymous υπέκλεψαν και διέρευσαν στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων της. Με νέες απειλές σε βάρος της Τράπεζας της Ελλάδος επανέρχονται οι Anonymous Greece μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook. Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος διέψευσε τους ισχυρισμούς τους περί υποκλοπής και διαρροής βάσεων δεδομένων, χαρακτηρίζοντάς τους ανυπόστατους. Οι φερόμενες ως αποκαλύψεις 12.017 αρχείων που εμπεριέχουν διοικητικές αποφάσεις, παρουσιάσεις από συνέδρια και άλλα δεδομένα δεν είναι τίποτε άλλο παρά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσα από το διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρεται στην ανακοίνωσή της. Οι Anonymous είχαν προαναγγείλει τη διαρροή το βράδυ της Τρίτης και παρέθεσαν το σχετικό link που επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν το υλικό στον υπολογιστή τους. Η εν λόγω διαρροή έρχεται μερικές ημέρες αφότου οι hacker έριξαν τη σελίδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία. Σε νέα φάση εισέρχεται το Κουρδιστάν μετά το συντριπτικό νέο στο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία, δήλωσε ο ηγέτης των Κούρδων, Μασούντ Μπαρζανί, και κάλεσε την διεθνή κοινότητα να σεβαστεί την θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων που ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ο Μπαρζανί κάλεσε επίσης την Ιρακινή κυβέρνηση να εισέλθει με σοβαρότητα σε διάλογο με το Κουρδιστάν και να σταματήσει να απειλεί τους Κούρδους. Αψηφώντας τις πιέσεις που δέχεται από Ιράκ, Τουρκία και Ιράν, ο πρόεδρος του Κουρδιστάν Μασούντ Μπαρζανί ξεκαθάρισε ότι το ναι επικράτησε στο δημοψήφισμα. Κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβιβαστούν ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις.
Αντί απειλών και τιμωριών, ας έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Ας δώσουμε χρόνο στο διάλογο. Ας είμαστε δύο καλοί γείτονες. Σε ό,τι αφορά τις γειτονικές χώρες, δεν θέλουμε προβλήματα μαζί τους. Είναι καλύτερο αν συνεργαστούν μαζί μας και παίξουν θετικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων ανάμεσα στην Ερμπίλ και τη Βαγδάτη. Την ίδια ώρα, Τουρκία και Ιράκ προχωρούν στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, στέλνοντας μήνυμα προς τους Κούρδους του Ιράκ. Στην άσκηση συμμετέχουν τόσο δυνάμεις τεθωρακισμένων όσο και ειδικών δυνάμεων από τις δύο χώρες. Σε στρατιωτικές ασκήσεις έχει προχωρήσει και το Ιράν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έκανε έκκληση για μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους και ιδιαίτερα τη Γερμανία να γίνουν πιο φιλόδοξοι και να προχωρήσουν σε περαιτέρω διασύνδεση των οικονομιών, των κυβερνήσεων και των στρατών τους. Στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης παρουσίασε τις ιδέες και το όραμά του για τη μεταξέλιξη της ΕΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στη μακρά ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κοινής άμυνας, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί με πιο παρεμβατικό χαρακτήρα. Στην αρχή της επόμενης δεκαετίας, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει μια κοινή δύναμη επέμβασης, έναν κοινό προϋπολογισμό άμυνας και ένα κοινό δόγμα για δράση. Το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί έναν βασικό άξονα για τον πρόεδρο της Γαλλίας και η αρχή θα πρέπει να γίνει από τα εξωτερικά σύνορα αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να δω τη δημιουργία ενός αποκλειστικού ευρωπαϊκού γραφείου για το άσυλο που θα επιταχύνει και θα εναρμονίζει τις διαδικασίες μας. Ότι θα έχουμε συνδέσει τελικά τα αρχεία και τα ασφαλή βιομετρικά δεδομένα ταυτότητας. Διότι σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για άσυλο, τις οποίες οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν απορρίψει, αλλά και τη σταδιακή δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνομίας, που θα εγγυάται την αυστηρή διαχείριση των συνόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα διασφαλίζει την επιστροφή όσων δεν μπορούν να παραμείνουν. Η κατάσταση έξω από τη Σορβόνη δεν ήταν το ίδιο φιλική όσο μέσα. Φοιτητές και ακτιβιστές συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Διαδήλωναν κατά των μεταρρυθμίσεων Μακρόν για τα εργασιακά, αλλά και για την επιλογή του να περνά τους νόμους με προεδρικά διατάγματα και όχι μέσα από κοινοβουλευτικό διάλογο. Η Αμερικανική κυβέρνηση τώρα, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής 8 πρωτοτύπων για το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, κάτι που αποτελεί προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ. Τα δοκιμαστικά τμήματα του τείχους θα έχουν ύψος έως 9 μέτρα και μήκος έως 10 μέτρα, ενώ η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται κατασκευαστικές εταιρείες στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού, καθώς διεκδικούν την ανάληψη του έργου ανέγερσης του τείχους που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια απομονωμένη περιοχή στο Σαν Ντιέγκο, εργολάβοι από 8 εταιρείες κατασκευάζουν πρωτότυπα του τείχους, που στόχο έχει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, να προστατεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους παράτυπους μετανάστες. Σήμερα είναι μια ημέρα ορόσημο για τη συνοριοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών και την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος για την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταναστευτικές ροές. Τα πρωτότυπα θα έχουν 9 μέτρα ύψος και 30 μέτρα μήκος. Οι εργασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του κατασκευαστή αναμένεται να διαρκέσουν 30 ημέρες. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ότι το τείχος θα έχει μήκος 1.600 χιλιόμετρα και το κόστος του θα ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις στήριξης του Ιδρύματος Θεοτόκος πραγματοποιούνται αυτόν τον μήνα με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας για το έργο του Ιδρύματος αλλά και την οικονομική ενίσχυση με αποκορύφωμα το 24ο Πανηγύρι Χαράς. Με στόχο την ενημέρωση της κοινωνίας για το έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Θεοτόκος για παιδιά με νοητική αναπηρία, καθώς επίσης και για οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του, πραγματοποιείται και φέτος σειρά εκδηλώσεων με αποκορύφωμα το 24ο Πανηγύρι Χαράς Θεοτόκος. Το Ίδρυμα Θεοτόκος παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη στην παρουσία του ιδρυτή του Δόκτωρα Αμέρικου Αργυρίου, στον οποίο θα απονεμηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Κάπιταλ, διότι μας συμπαρήσατε πάντοτε και θέλω να του μεταφέρω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του Ιδρύματος Θεοτόκος, διότι με τη στάση του, με όλες τις διαδικασίες που συνάδουν με την ύπαρξη ενός καναλιού του μεγέθους του Capital, πραγματικά βοηθηθήκαμε πάρα πολύ να προωθηθούν τα προγράμματα. Και να πω ότι
Η φύση με ευνόησε και ο Θεός μου χαρίστηκε να είμαι εδώ στα 93 μου και να προβάλλω τους σκοπούς του Ιδρύματος Θεοτόκος. Είναι τρεις εκδηλώσεις που έχουμε και αυτές, για τις εκδηλώσεις αυτές θα ενημερωθείτε λεπτομερώς από εκείνους οι οποίοι για μήνες ολόκληρους δουλεύουν, για μην πω για χρόνο ολόκληρο, δουλεύουν για την επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών. Η πρώτη εκδήλωση, το τέταρτο ράλι περιήγησης Θεοτόκος, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Οκτωβρίου από τη Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου. Η εκκίνηση της διαδρομής θα δοθεί και φέτος από το χώρο του Ιδρύματος Θεοτόκος στις 10 το πρωί παρουσία πολιτιακών αξιωματούχων. Ακολουθεί την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου η 7η ποδηλατοδρομία στήριξης Θεοτόκος από την ποδηλατική ομάδα Kilometers και σε συνεργασία με τον σύνδεσμο φίλων του Ιδρύματος με σύνθημα «Ποδηλατό για την ελπίδα, ποδηλατό τη ζωή». Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις 11:45 το πρωί στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί το 24ο πανηγύρι Χαράς Θεοτόκος. Η εκδήλωση με σύνθημα «Διεκδικούμε μαζί μαζί είμαστε δυνατοί» θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ την επίσημη έναρξή της θα κηρύξει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής. Τα 71ª του γενέθλια, κυρίες και κύριοι, κλείνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έσβησε τα κεράκια στην παρουσία του προσωπικού του Προεδρικού αλλά και του Υπουργικού Συμβουλίου. Φυσικά από το πλευρό του δεν απουσίαζαν οι κόρες αλλά και η σύζυγός του. Ευχαριστήσω όλο το προσωπικό βεβαίως, γιατί είναι παρούσες και παρόντες. Το προσωπικό που είναι χωρίς αμφιβολία και οι στενότεροι μου συνεργάτες. Βεβαίως, αντί να ακούτε εσείς την κριτική, εγώ την ακούω, αλλά δεν πειράζει. Εγώ αποφασίζω και συνεπώς εγώ ευθύνομαι και για οτιδήποτε γίνεται. Καλοδεχούμενη κριτική. Πάντα καλά να είστε, εν πάση περιπτώσει, τα άλλα όλα είναι λόγια περί τσάκου. Ευχαριστώ θερμά όλους σας για τις ευχές σας, για την παρουσία σας, για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τον Αποέλ, ο οποίος χθες το βράδυ έκανε μια έτσι αξιέπαινη προσπάθεια απέναντι στη Τότεναμ. Ωστόσο, υπήρχε διαφορά κλάσης. Μέχρι το 60 ο Αποέλ είδε στα μάτια, που λέμε, την αγγλική ομάδα. Στο Γκάτιμπ έχασε με 3-0. Βεβαίως είχαμε μια βραδιά one-man show από τον Χάρι Κέιν, τον 24χρονο διεθνή Άγγλο, ο οποίος έβαλε και τα 3 γκολ της βραδιάς. Αξιοσημείωτο ότι αυτός ο παίκτης το Σεπτέμβριο έβαλε 11 γκολ, μιλάμε για απίστευτο νούμερο, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις το 2017, στους πρώτους 9 μήνες, έχει βάλει 34 γκολ. Είναι πραγματικά μηχανή του γκολ. Τώρα, πέραν από αυτό, ο Γιώργος Δόνης μετά το παιχνίδι βασικά είπε ότι για μένα δεν υπάρχει αδικία στο ποδόσφαιρο. Βασικά σχολιάζοντας και το ότι ο Αποέλ είχε και δοκάρι και άλλες ευκαιρίες. Το θετικό για τον Αποέλ είναι ότι είχε 16 τελικές προσπάθειες απέναντι σε μια αγγλική ομάδα. Όμως, όπως και να το κάνουμε, θέλουμε ψωμιά ακόμα για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες τέτοιου επίπεδου. Πλέον ο Αποέλ παίζει σε δύο εβδομάδες με την Dortmund στο GACP. Πάλι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του απέναντι σε μια Dortmund η οποία σε δύο παιχνίδια έχει 0 βαθμούς, γιατί έχασε και χθες από τη Real με 3-1, έχει χάσει με το ίδιο σκορ και από τη Tottenham στην πρώτη αγωνιστική. Κάτι που σημαίνει ότι για τους Γερμανούς είναι πραγματικά μονόδρομο με κεφαλαία γράμματα η νίκη στο GACP. Τώρα, πηγαίνοντας και στον Απόλλωνα, σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Σοφρόνη Αυγουστή για τον αυριανό αγώνα με την Everton στο Goodison Park. Ενώ νωρίτερα το απόγευμα έγινε συνέντευξη του Πούμα, του προπονητή των Ζαχαρωτών, ο οποίος είπε ότι σεβόμαστε τον Απόλλωνα γιατί είναι μια καλή ομάδα. Βασικά είναι προφανές ότι ο Ολλανδός τεχνικός, μεγάλο όνομα βεβαίως ως ποδοσφαιριστής στα νιάτα του,
δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση την κυπριακή ομάδα. Θα κάνουν τώρα προπόνηση στο Κούτισον Πάρκ οι παίκτες του Απόλλωνα. Να πούμε ότι για την 11 δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, γιατί περιμένουμε ότι ο Σοφρόνης Αυγουστής θα κάνει αλλαγές σε όλες τις γραμμές. Αυτή τη φορά μάλλον θα κάνει και στην άμυνα για να δώσει ανάγκη σε κάποιους παίκτες που έδειξαν κουρασμένοι και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Είναι εντυπωσιακός για τα κυπριακά δεδομένα ο αριθμός των απολωνιστών που θα είναι αύριο στο γήπεδο της Everton. Οι εκτιμήσεις τουλάχιστον των υπευθύνων της λεμεσανής ομάδας λένε ότι θα κινηθούν μεταξύ 2 και 2.500 οι απολωνίστες που είναι στο γήπεδο στο Λίβερπουλ. Αυτά, Κωνσταντίνε, καλό βράδυ και σε σένα και στους τηλεθεατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Vision, η συνδρομητική με το πληρέστερο θέαμα. Προετοιμάσου για τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις αποκλειστικά στο Super Pack. Με πάνω από 90 αθλητικά και θεματικά κανάλια έχεις όλα όσα θες. Τώρα και δωρεάν εγκατάσταση. Sita Vision. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, όμως στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα νότια, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, στους 20 στα δυτικά παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, όμως το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς εσωτερικό, στους 29 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Στις 9 παρακολουθήστε την ταινία Poor Little Rich Girl και στις 11 την ταινία Flight. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.